Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα ετοιμάσουμε μία συνταγή που θα θέλετε να μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας. Θα φτιάξουμε ένα κυριακάτικο γεύμα που θα το βάλει στο κέντρο και θα κάτσουν 10 άτομα γύρω-γύρω και θα αρχίσουν όλοι να τσιμπάνε και δεν θα φτάνει σε κανέναν το κρέας και θέλει να πάρει κι άλλο. Δεν σας είπα τι φτιάχνουμε. Θα φτιάξουμε χοιρινό στο φούρνο με καραμελωμένο ανανά και σάλτσα καραμέλας που πραγματικά θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Οι πατατούλες θα είναι τραγανές και πάρα πολύ ζουμερές. Πραγματικά, ό,τι πιο νόστιμο σε χοιρινό έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να είναι πολύ φίλος ο χασάπης που θα σας δώσει το κρέας. Γιατί πρέπει να σας δώσει ένα ωραίο κομμάτι κρέατος. Μπορείτε να πάρετε είτε χεράκι είτε μπούτι, ό,τι σας αρέσει. Και πάμε να το μαρινάρουμε. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Απλά χρειαζόμαστε ένα μιξεράκι και θα ρίξουμε μέσα. Έξτρα παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο. Περίπου 50 ml είναι αρκετά. 2 κύβους κοτόπουλο. Λίγο μπουκοβό. Και αυτό ήταν όλο. Πάμε καλά στο μίξερ. Και η μαρινάδα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, θα φορέσω γάντια. Και αφήνω αυτά στην άκρη. Θα πάρω ένα ταψί. Και στο ταψί θα πάρω και θα κάνω ένα κρεβατάκι από αρωματικά. Θα βάλω λίγο δέντρο λιμανού, λίγο θυμάρι. Κάτω στο ταψί. Εδώ. 2 σκελίδες σκόρδο. Και θα βάλω το κρέας μου να κάτσει πάνω στα μυρωδικά. Νταντάν, θα ρίξω τη μαρινάδα όπως είναι από πάνω, κάνοντας ένα ωραίο μασαζάκι για να πάει παντού η μαρινάδα. Και τώρα, σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί δεν χάραξα το κρέας, γιατί συνήθως το χαράσω, έτσι δεν είναι? Είναι γιατί η συνταγή μας είναι λίγο έτσι ιδιαίτερη. Θα καλυφθεί πάνω το κρέας με ανανά, οπότε δεν θα φαίνονται οι χαραγματιές που θα κάνουμε. Βέβαια, εσείς μπορείτε να χαράξετε και να πάει πιο μέσα η μαρινάδα, αλλά εγώ θέλω να σας κάνω τη ζωή πάρα πολύ εύκολη. Γι' αυτό το λόγο θέλω να είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία του μαγειρέματος. Λοιπόν, βάζουμε τη μαρινάδα, ρίχνουμε το νεράκι μας. Καλύπτουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα ψήσω για 3 με 3,5 ωρίτσες. Μετά από 3-3,5 ωρίτσες θα βγάλω για να ετοιμάσω το γλάσο, να βάλω με το γλάσο λίγο στο φούρνο και να ετοιμάσω τις πατάτες. Αυτά. Έχουν περάσει 3 ώρες και ένα τεταρτό και μυρίζει υπέροχα στην κουζίνα μου. Οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσω το γλάσο μου. Γιατί θα γλασάρω από πάνω το χοιρινό. Και η συνταγή αυτή που θα σας δώσω είναι έκπληξη, γιατί πιο καραμελένια από αυτή τη γεύση δεν μπορείτε να πάρετε με οποιαδήποτε συνταγή και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, θέλουμε ένα τηγανάκι ή ένα κατσαρολάκι. Βάζουμε πάνω στη φωτιά και ρίχνουμε μέσα την καστανή ζάχαρη μαζί με τα μυρωδικά. Κανέλα και γαρίφαλο και λίγο τζίντζερ. Θα βάζουμε τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, να ζεσταθούν λίγο τα μυρωδικά μαζί με τη ζάχαρη, ώστε να βγάλουν τα αρώματά τους. Λοιπόν, με το που αρχίσει να λιώνει η ζάχαρη, ανακατέψτε λίγο εδώ. Κοιτάξτε, μυρίζουν τόσο υπέροχα όλα τα μπαχαρικά που ρίξαμε μέσα. Και ήρθε η ώρα να ντεκλασάρουμε, όπως λέμε, το τηγάνι. Έχω πάρει μια συσκευασία κονσέρβα με το ζουμί, κανονικά μέσα, και θα ρίξω μέσα το χυμό που έχει από τα ανανά. Πρώτο μυστικό για τη συνταγή μας είναι ο χυμός ανανά. Και το δεύτερο και βασικότερο συστατικό της επιτυχίας αυτής της σάλτσας είναι η κοκακόλα. Πολύ καλά ακούστε, θα βάλουμε μία συσκευασία, ένα κουτάκι 3-30 κοκακόλα. Γιατί? Γιατί η κοκακόλα έχει από μόνη της μία καραμελένια γεύση. Αυτό που μας αρέσει στην κοκακόλα είναι η καραμέλα. Συγχρόνως έχουμε κάνει και την καραμέλα μαζί με όλα τα αρωματικά, οπότε πιο καραμελένια γεύση σε σάλτσα δεν πρόκειται να πάρετε με τίποτα. Λοιπόν, θα ρίξω τη συσκευασία μέσα. Και μην με ρωτήσετε σε αυτό το σημείο αν μπορείτε να βάλετε light zero. Δεν γίνεται. Αυτή η σάλτσα χρειάζεται κανονική κοκακόλα, την αυθεντική γεύση κοκακόλα. Θα σας δώσω άλλες συνταγές που γίνονται με light και με zero. Και ανακατεύουμε, φροντίζοντας να γλασάρει πολύ καλά η σάλτσα μας. Θα πάρει περίπου 10 λεπτάκια. Ουσιαστικά θα την κατεβάσουμε. Και η σαλτσούλα μου είναι έτοιμη. Να υπενθυμίσω ότι το χοιρινό είναι στις 3 ώρες και 25 λεπτά μέσα στο φούρνο και αυτό που θέλω να φτιάξετε είναι αυτήν εδώ τη σάλτσα. Κοιτάξτε. Πρέπει να πήξει, πρέπει να έχει την υφή ενός έτσι σιροπιού, γιατί αυτό είναι που θα μαρινάρει και το κρέας μας. Λοιπόν, αφήνω τη σάλτσα μου στην άκρη και η φωτιά μου και βάζω πάνω μία τηγανάρα.
Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Και επειδή το κρεατάκι πολύ ωραίο είναι, αλλά χρειάζεται και μια γαρνιτούρα, θα ετοιμάσουμε και πατάτες. Έχω βράσει πατατούλες baby, θα πάρω και θα τις σπάσω λίγο με το χέρι μου, εδώ. Ώστε να γίνουν πλακή και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και τις βάζω στο τηγάνι. Αλλά το πιπέρι δεν θα βάλω καθόλου, γιατί θα ρίξω ουσιαστικά το ζουμάκι που ξύνω το κρέας. Οπότε θα δώσω όλο το αλατοπίπερο που χρειάζονται οι πατάτες από το ζουμάκι. Να ρίχνω τις πατάτες μου και περιμένω να πάρουν ωραίο χρώμα. Λοιπόν, με το που γίνουν ωραίες χρυσαφένιες και σεξι πατατούλες μας, κοιτάξτε εδώ, τις γυρνάμε από την άλλη πλευρά και ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον κύριο Κυρινό από το φούρνο. Περίμενε υπομονετικά 3,5 ώρες, οπότε ήρθε η ώρα να τον αποκαλύψουμε. Και όλο αυτό το υπέροχο ζουμί που υπάρχει μέσα στο αψί, θα το ρίξω μέσα στις πατάτες. Έχω καυτερή μουστάρδα, θα βάλετε καυτερή μουστάρδα για να ισορροπήσει τη γλυκύτητα από τη σάλτσα μας. Το κρέας μας έχει μαλακώσει τόσο πολύ, λιώνει στο στόμα, αλλά θα γίνει ακόμα πιο ωραίο τώρα, γιατί θα βάλω από πάνω τους ανανάδες, έτσι. Για να κρατήσετε τον ανανά πάνω στο κρέας, βάλτε λίγες οδοντογλυφίδες, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να γλασάρουμε. Θα ρίξω όλο το γλάσο από πάνω και θα αφήσω να αγκαλιάσει το κρέας μου. Πείτε μου, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό εδώ το χοιρινό. Αναγία μου. Λοιπόν, τώρα δεν σας κάνω τη ζωή σας δύσκολη. Ο φούρνος μου είναι στους 230 και θα βάλω ίσα-ίσα να πάρει ωραίο καραμελένιο χρώμα από πάνω. Θα πάρει από 10 έως 20 λεπτά και αναλόγως πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας. Μόλις καραμελώσω το χοιρινό, θα βγάλω για να σερβίρω. Με τι θα σερβίρω? Πατάτες που είναι ήδη έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ. Περάσανε 20 λεπτάκια. Γι' αυτό που θα δείτε, δεν το έχετε ξαναδεί. Αλλά εκτός ότι φαίνεται πολύ γιορτινό, που είναι γιορτινό, είναι και κυριακάτικο γεύμα. Παρέα μαζί με την Coca-Cola θα σας δείξουμε πολλές συνταγές. Το μόνο που θα χρειάζεται εσείς να προσθέσετε είναι μπόλικη παρέα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Λοιπόν, θα πάρω και τα σερβίρω προσεκτικά, με βοηθάει και το κόκαλο γιατί αλλιώς λιώνει το κρέας. Τώρα ήρθε η ώρα να αφαιρέσουμε τις οδοντογλυφίδες. Προσθέσω δίπλα τις πατατούλες, τις υπέροχες πατάτες. Και φυσικά, αυτό το υπέροχο γλάσο, αυτό το υπέροχο ζουμί που κάναμε αμάν και πώς για να το δημιουργήσουμε, δεν θα το πετάξουμε, θα το ρίξουμε πάνω από το κρέας. Κοιτάξτε εδώ. Αγία μου. Εσάς στρέφουν τα σάγια. Λοιπόν, δεν θα το χαλάσω. Απλά θέλω να σας δείξω λίγο στην άκρη το πόσο λιώνει το κρέας. Κοιτάξτε. Απλά ακουμπάς. Και ξεκολλάει από μόνο του. Και η γεύση. Μοναδική. Μαζί με τα μπαχαρικά και την καραμέλα και την κοκακόλα και τον ανανά, έχουμε ένα απίστευτο αποτέλεσμα, Παναγία μου. Δεν χρειάζεται καν να μαστίσει. Απλά λιώνει στο στόμα. Αυτή η συνταγή είναι για να κερδίσετε όλες τις εντυπώσεις. Μην ξεχάσετε να τη φτιάξετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe κάτω από το κανάλι μου. Μην ξεχάσετε να τη μοιραστείτε με τους φίλους σας, γιατί πρέπει να μοιραζόμαστε τις ωραίες συνταγές. Είτε έτσι, είτε με share. Καλό αυτό που είπα. Φιλάκια πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Γεια σας.